Ο 30χρονο άντρα που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα έβαλε στη συνέχεια φωτιά στο μπαλκόνι του διαμερίσματο όπου κατοικεί. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο συγκεκριμένο άνδρα κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ημέρα ενεπλάκησε έντονο καυγά που κατέληξε στο σοβαρό τραυματισμό ενό ατόμου. Ο νεαρό άνδρα στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμα και αρνούνταν να παραδοθεί. Περιπολικά τη αστυνομία και οχήματα τη πυροσβεστική υπηρεσία καθώ και άνδρε των δύο σωμάτων παρακολουθούσαν για ώρε για να τον μεταπίσουν. Η πυροσβεστική υπηρεσία χρησιμοποίησε και ειδικά στρώματα σε περίπτωση πτώση του νεαρού. Οι προσπάθειε απέβησαν άκαρπε και η μόνη λύση ήταν η επέμβαση στο σπίτι του 30χρονου. Οι άνδρε τη αστυνομία πέρασαν μέσα από το διπλανό διαμέρισμα που ανήκει στου γονεί του στον μπαλκόνι και αφού έσπασαν την μπαλκονόπορτα, εισήλθαν στο εσωτερικό του σπιτιού και συνέλαβαν τον 30χρονο, ο οποίο λόγω των αναθυμιάσεων από τη φωτιά ήταν ημιλιπόθυμο. Συνελήφθη την Τρίτη το πρωί στην Οριστιάδα, Παστινομικούς Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Οριστιάδας, 59χρονος ημεδαπός, πρώην ιδιοκτήτης επιχείρησης για οφειλές προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, σε βάρος του 59χρονου, έχουν βεβαιωθεί χρέη που ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 59.239 ευρώ.